Πάμε να συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά και κυρίως την γενικότερη κινητοποίηση στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με φόντο βεβαίως την κατάργηση του ασύλου. Έχουμε τη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή γλωσσολογίας και πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Μπαμπινιώτη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Αθηνών. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας, σας παρακολουθώ συχνά και χαίρομαι για τις συζητήσεις. Αν κάνουμε κανένα λάθος, να μας διορθώνετε. Για να μαθαίνουμε. Ο γλωσσολόγος δεν διορθώνει ποτέ, γιατί καταλαβαίνει γιατί γίνονται τα λάθη. Άλλοι διορθώνουν. Από την εμπειρία σας, κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι θα πρέπει να φοβόμαστε τυχόν ανεξέλεγκτες καταστάσεις στον χώρο του Πανεπιστημίου, με φόντο βεβαίως την κατάργηση του ασύλου? Θες να ξεκινήσουμε από αλλού? Να ρωτήσουμε. Σας ενόχλησε εσάς η εικόνα των ΜΑΤ στην ΑΣΟΕ? Γιατί συζητήθηκε και σχολιάστηκε πάρα πολύ. Και στο συμβολικό και στο μουσικό. Ναι, ομολογώ ναι. Ομολογώ ναι. Δεν χρειαζόταν αυτή η επέμβαση. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν ήταν και ορθή η ενέργεια των φοιτητών να σπάσουν τις αλυσίδες, αφού είχε ληφθεί μία απόφαση από την Πριτανία, από τη Σύγκλιτο, που δεν ξέρουμε γιατί ελήφθη. Δηλαδή, καμιά φορά υπάρχουν πληροφορίες και θέματα που εμείς απ' έξω δεν τα ξέρουμε. Για να φτάσει μια Πριτανία να πάρει μια τέτοια απόφαση, ίσως να έχει το λόγο της που το κάνει. Δεν είναι σύνηθες όμως? Ενώ παραμονές του Πολυτεχνείου να κλείνει δύο-τρεις ναι, μέρες πριν. Δύο-τρεις μέρες, αλλά όχι, όχι μια εβδομάδα. Σωστά. Το καινούριο ήταν η μια εβδομάδα. Ναι, αλλά έχει προηγηθεί και η ανακάλυψη αυτής της... Βεβαίως. Να την πούμε γιάφκα, δεν ξέρω πώς να την πούμε τώρα. Όλα αυτά νομίζω ότι είχαν φορτίσει την κατάσταση και φαίνεται ότι οι αρχές του Πανεπιστημίου έκριναν ότι δεν έπρεπε να λειτουργήσει για περισσότερες μέρες και από την άλλη συνέβησαν αυτά που παρακολουθήσαμε. Και ήθελα να πω από την εκπομπή σας ότι αυτά είναι όλα δυσάρεστα, απαράδεκτα, επικίνδυνα. Δεν είναι εφαρμογή του νομικού πλαισίου, κύριε καθηγητά, όμως. Και για να επανέλθω στο ερώτημά μου, η εφαρμογή αυτή του νομικού πλαισίου δεν μπορεί να δημιουργήσει αντίστοιχες καταστάσεις ή και χειρότερες στο άμεσο μέλλον, λόγω της οποιασδήποτε παρέμβασης, οποιοδήποτε είδους παρέμβαση θα προχωράει η ελληνική αστυνομία? Επειδή το θέμα της λειτουργίας του Πανεπιστημίου δεν αφορά μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά είναι μια συνήθης κατάσταση σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο ισχύει ότι το Πανεπιστήμιο λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες. Με την αυτοτέλειά του. Με την αυτοτέλειά του, χωρίς να υπάρχουν τα παραβατικά φαινόμενα τα οποία ζήσαμε τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, υπάρχει μία περίοδος πρώτου ασύλου, της άρσης του ασύλου και μετά την άρση του ασύλου. Πρώτης άρσης του ασύλου, πριν, μπορούσε η Πριτανία να καλέσει τις αστυνομικές αρχές όταν γινόταν ένα έγκλημα. Αυτό ήταν στα χαρτιά. Γιατί για να γίνει αυτό έπρεπε να ληφθεί μια απόφαση στην οποία συμμετείχαν φοιτητές, συμμετείχαν καθηγητές, συμμετείχαν οι αρχές. Δεν λαμβανόταν ποτέ. Άρα η άρση του ασύλου νομίζω ότι είναι μια τολμηρή και σωστή ενέργεια στο βαθμό που στοιχεί σε ό,τι ισχύει σε όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι όμως, αν μου επιτρέπετε, πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί χωρίς ακρότητες, χωρίς οξύτητες, χωρίς συγκρούσεις. Θεωρώ ότι πρέπει και στην Ελλάδα να ισχύσει αυτό που ισχύει σε όλα τα πανεπιστήμια. Μία ηλεκτρονική κάρτα εισόδου ταυτότητας σε όλους τους φοιτητές, καθηγητές, διοικητικούς. Διότι το πανεπιστήμιο, το λέω για πολλωστή φορά και έχω μία πολύ μεγάλη πείρα, δεν κινδυνεύει από τους φοιτητές του. Οι φοιτητές θα διαμαρτυρηθούν, θα φωνάξουν, θα σηκώσουν ένα πανό, μια κατάληψη. Δεν κινδυνεύει όλα αυτά τα παραβατικά φαινόμενα που είδαμε, δεν έχουν καμία σχέση με φοιτητές. Άρα πρέπει να αποκλείσουμε με όλους τους τρόπους τα έξω πανεπιστημιακά άτομα. Άρα και με την αστυνομία. Εάν... Σας ενοχλεί η εικόνα, λέτε, αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχει ίσως άλλος τρόπος, γιατί αυτά είναι κυκλώματα, δεν είναι φοιτητές. Κοιτάξτε, κυρία Κουστάλη, εάν οι άνθρωποι, οι υπάλληλοι πανεπιστημιακοί που θα είναι στις εισόδους-εξόδους δουν ότι έρχονται
μεμονωμένα άτομα ή ομάδες να μπουν στο πανεπιστήμιο. Ή πάλι οι υπάλληλοι του πανεπιστημίου βρουν ότι υπάρχουν, έχουν μπει τέτοια άτομα μέσα, αυτοί οι υπάλληλοι σε συνεννόηση με την Βρετανία θα καλέσουν τις αστυνομικές αρχές, διότι δεν νοείται παρουσία και όλα αυτά τα παραβατικά φαινόμενα από έξω πανεπιστημιακά άτομα. Αλλά εάν δεν γίνει αυτό, δηλαδή ένας έλεγχος των ανθρώπων που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και βγαίνουν, ώστε να κρατηθούν απ' έξω τα έξω πανεπιστημιακά άτομα, δεν βλέπω άλλο τρόπο, διότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μέσα στο πανεπιστήμιο θα υπάρχει μονίμως αστυνομία για να αποτρέψει, για να συλλάβει. Δεν γίνονται αυτά αυτό τα πράγματα. Αυτό δεν γίνεται. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι οι πολιτικές δυνάμεις δεν ομονοούν και ο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά καλύπτει με το λόγο που εκφράζουν οι βουλευτές του κάποια φαινόμενα τα οποία είναι καταδικαστικά. Με πρόσχημα το άσυλο. Με πρόσχημα το άσυλο. Και άκουσα σήμερα ένα βουλευτή που λέει η ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή αυτή που είχαμε εμείς πριν. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον νόμο, μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά αυτό είναι δηλαδή ένα κάλεσμα σε ανυπακοή, το οποίο δεν ξέρω αν κοιτάξτε, οδηγεί κάπου. Η ανάμιξη της πολιτικής με τα θέματα των πανεπιστημίων έχει ζημιώσει τα πανεπιστήμια και όλα αυτά που παρακολουθούμε τώρα. Από μορφές δηλώσεων μέχρι μορφές προστασίας με παρουσία, όλα αυτά είναι εις βάρος της πανεπιστημιακής λειτουργίας και κανονικότητας και ομαλότητας. Δηλαδή δεν σας πολιτική... άρεσε ούτε η παρουσία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη... Δεν θα ήθελα γενικά οι πολιτικοί να έχουν μία ανάμιξη. Γιατί? Γιατί δεν πολιτικοποιούν που είναι κάτι θετικό, κομματικοποιούν όλη αυτή την διαδικασία που αποβαίνει εις βάρος του πανεπιστημίου. Όλοι πρέπει να βοηθήσουν. Με νυφαλιότητα, με σύνεση. Δεν φαίνεται πάντως κάτι τέτοιο στις τελευταίες Δεν φαίνεται σύνδεσεις. Αυτή τη και στιγμή. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαινιώτη. Και μόνο ότι συζητάμε όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι δείγμα εκφυλισμού ή κατάπτωσης των ελληνικών πανεπιστημίων. Δηλαδή ότι η συζήτηση έχει ένα άρθρο σήμερα στα Νέα, η κυρία Διαμαντοπούλου, επ' αυτού, που λέει σωστά, αλλά χάνουμε το δάσος και βλέπουμε το δέντρο. Δηλαδή έχει φύγει η συζήτηση για τα προγράμματα σπουδών, για την ποιότητα σπουδών, για το πώς θα είναι τα πανεπιστήμια. Και όλη η συζήτηση επικεντρώνεται σε ένα πράγμα που αναρωτιέμαι που οδηγεί. Έχετε δίκιο, κύριε Παπαδόπουλε. Δηλαδή, αντί να προβάλλετε... Για τα κοντάρια, δηλαδή. Αντί να προβάλλετε το έργο των πανεπιστημίων, σήμερα ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ότι γίνονται 4 προγράμματα αριστείας με πάρα πολύ σημαντικά θέματα έρευνας. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να είναι πρωτοσέλιδο και κύρια, το ίδιο κάνει η Θεσσαλονίκη με αντίστοιχα προγράμματα. Αντί λοιπόν να συζητάμε για αυτά και να είμαστε περήφανοι και να τα προβάλλουμε, τι έχουμε κάνει? Με όλη αυτή την παραβατικότητα έχουμε απαξιώσει το ελληνικό πανεπιστήμιο και οι Έλληνες γονείς, οι οποίοι κάνουν τα πάντα να μπουν τα παιδιά τους στα πανεπιστήμια, βλέπουν ότι όταν αρχίσει και εισάγεται το παιδί, δεν μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα γιατί γίνεται το ένα ή το άλλο, γιατί προσκρούει, πέφτει επάνω σε πολιτές ναρκωτικών, γιατί κλπ. Αυτά είναι πρωτοφανή, ιδίως έχουν πάρει μια οξύτητα, ξαναλέω, τα τελευταία χρόνια. Πρέπει λοιπόν, ορθώς έγινε η άρση του ασύλου. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να δούμε αυτό πώς εφαρμόζεται. Είπατε, η λύση με την κάρτα, για παράδειγμα. Και για η λύση με την κάρτα είναι μια διεθνής λύση η οποία μπορεί να αποδώσει. Μπορεί να θεωρείτε ότι σε επίπεδο κοινωνίας οι εικόνες αυτές έχουν γίνει πιο οικίες εντός εισαγωγικών με φόντο όλα αυτά τα οποία μας περιγράψατε νωρίτερα, όλη αυτή την παραβατικότητα που βιώνει τόσα χρόνια η τριτοβάθμια εκπαίδευση? Σας ανησυχεί το γεγονός ότι η συντηρητική στροφή της κοινωνίας που καταγράφεται σε όλα τα επίπεδα μπορεί να καταστήσει, επαναλαμβάνω, πιο οικίες εικόνες σαν και αυτή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή? Ευτυχώς η ελληνική κοινωνία στο γενικότερο σύνολο αντιδρά ορθώς, δηλαδή δεν έχει εξοικειωθεί ούτε αποδεχθεί τέτοιες καταστάσεις. Θέλει όμως μεγαλύτερη αν ασφάλεια ρωτήσετε, δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως, αν ρωτήσετε τον κόσμο, τον απλό, τους πάντες, πώς αισθάνονται γι' αυτό, εκφράζουν ντροπή, εκφράζουν απόθυση για αυτά τα γεγονότα και ζητούν να υπάρξει μία ηρεμία. Μιλάμε για πανεπιστήμια. Να πω το εξής από την εκπομπή σας, ότι χωρίς ηρεμία, γαλήνη, συγκέντρωση,
δεν μπορεί να υπάρξουν ούτε σπουδές, ούτε έρευνα και διδασκαλία από τους διδάσκοντες. Αυτά, εάν δεν είναι εξασφαλισμένα για το πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο. Θα σας πω, επειδή και τα θέματα των Κινέζων έχουν γίνει πλέον επίκαιρα, στην Κίνα, είχα πάει επίσημος προσκεκλημένος, τα πανεπιστήμια όλα έχουν τι, μία λίμνη. Ρωτούσα λοιπόν τους Πριτάνης, λίμνη από πού και ως πού ήταν εδώ, όχι, είναι τεχνητή. Γιατί, γιατί πάνε οι φοιτητές και κάθονται και συζητούν και σκέπτονται με μία ηρεμία, με μία γαλήνη, η οποία φέρνει αποτελέσματα. Και κάτι άλλο, έχουμε εξοδέψει τεράστια ποσά από τους φορολογουμένους στα πανεπιστήμια για να κάνουμε τις υποδομές. Ξέρετε, σχέδιο, εδώ έχουμε καμία λίμνη, θα πετάνε τους καθηγητές μέσα. Θα γίνει κάτι επικίνδυνο όπως έχουν τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε επενδύσει τεράστια χρήματα σε υποδομές. Πάρτε για παράδειγμα την Πανεπιστημιόπολη του Ζωγράφου. Η Πανεπιστημιόπολη του Ζωγράφου από τις 4-5 η ώρα το χειμώνα νεκρώνεται. Φεύγουν οι πάντες για λόγους ασφαλείας, διότι φοβούνται να κυκλοφορήσουν. Είναι και τεράστιος ο χώρος, άρα, εξέλεκτος. Βεβαίως, δεν έχεις λοιπόν τη βιβλιοθήκη να δουλεύει μέχρι τις 9-10 το βράδυ, να δουλεύει Σαββατοκυριακά, οι φοιτητές να μπορούν να καθίσουν, να πιούν ένα καφέ, να συζητήσουν, να πάνε στην εστία, διότι το κύριο είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα, έξω που είμαστε όσοι βρεθήκαμε έξω. Πήραμε πάρα πολλά γιατί καθόμαστε, πίναμε ένα καφέ και μιλούσε ο φιλόλογος με τον γιατρό, με τον φιλόσοφο, με τον νομικό. Και εκεί πήραμε περισσότερα πράγματα καμιά φορά και από την διδασκαλία. Αυτό λοιπόν έχει καταρακωθεί και έχει αχρηστευτεί τελείως στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Άρα, εάν δεν το προφυλάξουμε, ξαναλέω, με σύνεση, με νυφαλιότητα, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, με τον κοινό νου και με το τι ισχύει σε όλο τον κόσμο, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σταθούμε στα πόδια μας. Βλέπετε να γίνονται σωστά βήματα από αυτή τη τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε αυτό το διάστημα, γιατί έχουμε μια καινούργια κυβέρνηση που προσπαθεί τώρα να εφαρμόσει. Ναι, ως κεντρική κατεύθυνση. Μιλάτε γενικότερα. Ναι, και ως κεντρική κατεύθυνση των πρώτων κινήσεων που έχετε δει. Στον χώρο των οικονομικών έχουν γίνει πολύ θετικά βήματα, χρειάζονται περισσότερα, έχουν γίνει πολύ θετικά βήματα. Θα πω όμως, γιατί εγώ πρέπει να μιλάω με ειλικρίνεια ως δημόσιο πρόσωπο, ότι δεν υπάρχει τόλμη, έχω γράψει πρόσφατα ένα άρθρο, ότι υπάρχει το αντίθετο, ατολμία στα θέματα της παιδείας. Ουσιαστικές αποφάσεις για τα θέματα της παιδείας, ιδίως της γενικής που αφορά όλον τον κόσμο, δεν έχουν γίνει. Πολύ μεγάλη μία. Το λέτε για τη δευτεροβάθμια ή και για το πανεπιστήμιο, τριτοβάθμια. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, η τριτοβάθμια επίσης, αλλά μένω στη γενική εκπαίδευση, γιατί αυτή αφορά όλο τον κόσμο. Πρέπει να ληφθούν τολμηρές αποφάσεις και να αλλάξει μια κατάσταση η οποία έχει κατεβάσει το επίπεδο της γενικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Θυμάμαι πάντα την κυρία Ελένη Αρβελέρ, με αφορμή αυτό που λέει ο κύριος Πρίτανης, ότι πρέπει να επικεντρώσουμε στο δημοτικό, στο νηπιαγωγείο. Εμείς συζητάμε μονίμως για το πανεπιστήμιο. Ένα χωρίς βάσεις πώς θα. Και ξεχνάμε τα δοκάρια της. Αρκεί να αποφασίσουμε τι σύστημα θέλουμε σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να εισάγονται τα παιδιά στην τριτοβάθμια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαγιώτη.